Elon Musk, ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και μεγιστάνας της τεχνολογίας, έχει πρόσφατα εμπλακεί σε διαμάχη σχετικά με την απόφασή του να απενεργοποιήσει την υπηρεσία του δορυφορικού διαδικτύου Starlink πέρσι στην Κρυμαία κατά τη διάρκεια μιας ουκρανικής επίθεσης κατά του ρωσικού στόλου στη Σεβαστούπολη, σύμφωνα με τη βιογραφία που έγραψε ο Walter Isaacson για τον Elon Musk. Αυτή η κίνηση ουσιαστικά απέτρεψε την ουκρανική επίθεση, καθώς τα ουκρανικά μη επαδρομένα σκάφη, γνωστά ως USV, έχασαν τη συνδεσιμότητά τους και δεν κατάφεραν να φτάσουν στους στόχους τους. Η απόφαση του Musk βασίστηκε στο φόβο του ότι η Ρωσία θα απαντούσε με πυρηνικά όπλα. Ο Musk δήλωσε ότι βρίσκονταν σε ηθικό δίλημα σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας του Starlink στη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αρχικά, το Starlink παράστηκε στην Ουκρανία για να βοηθήσει σε επικοινωνίες, αφού η Ρωσία διέκοψε τα συστήματα της χώρας. Ωστόσο, ο Musk ανησυχούσε όλο και περισσότερο για τη χρήση της τεχνολογίας του για στρατιωτικές επιθέσεις, δηλώνοντας ότι το Starlink προορίζονταν για ειρηνικούς σκοπούς, όπως η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία, όχι για επιθέσεις με drone ή για διεξαγωγή πολέμου. Ως απάντηση στο σάλο, ο Musk ξεκαθάρισε τους λόγους της απόφασής του. Δήλωσε ότι η Ουκρανική κυβέρνηση είχε εκδώσει αίτημα έκτακτης ανάγκης για την ενεργοποίηση του Starlink για επίθεση στο ρωσικό στόλο στην Κρυμαία. Ο Musk υποστήριξε ότι η αποδοχή αυτού του αιτήματος θα έκανε τη SpaceX συνένοχο σε μια μεγάλη πράξη πολέμου και κλιμάκωση της σύγκρουσης. Καθώς, όπως είπε, η ξαφνική επίθεση θα βύθιζε τα περισσότερα πλοία του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας που ήταν αγκυροβολημένα. Ο Elon είχε φοβηθεί ότι σε μια τέτοια περίπτωση η Ρωσία θα προχωρούσε σε άμεση χρήση πυρηνικών όπλων. Η διεθνής κοινότητα είχε ανάμεικτες αντιδράσεις για τις ενέργειες του Musk, ενώ ορισμένοι επαινούν την επιφυλακτικότητά του στην αποτροπή μιας πιθανής κλιμάκωσης της σύγκρουσης, άλλοι τον επικρίνουν ότι δυσκολεύει την κατάσταση για τον αμυνόμενο. Η Ρωσία μέσω του Μετβέντεφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, ενώ οι Ουκρανοί αξιωματούχοι, αν και δεν είναι τόσο ευχαριστημένοι, δεν φαίνεται να σχολίασαν ακόμα σε μεγάλο βαθμό τις δηλώσεις του Musk, καθώς το Starlink εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στη χώρα. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Δημήτρη Μετβέντεφ, είπε. Ο Walter Isaacson, συγγραφέας και δημοσιογράφος, στη βιογραφία του Elon Musk γράφει ότι πέρυσι ο επιχειρηματίας έκλεισε το Starlink για να αποτρέψει την επίθεση της Ουκρανίας στο πολεμικό ναυτικό της Ρωσίας που σταθμεύει στην Κρυμαία. Ανησυχούσε για ένα πυρηνικό χτύπημα ως αντίπεινα. Αν αυτό που έγραψε ο Isaacson στο βιβλίο του είναι αλήθεια, τότε φαίνεται ότι ο Musk είναι το τελευταίο επαρκές μυαλό στη Βόρεια Αμερική. Ή, τουλάχιστον, στην ουδέτερη ως προς το φύλλο Αμερική, είναι αυτός με τις μπάλες, είπε συγκεκριμένα ο Μετβέντεφ. Πείτε μας τη γνώμη σας για τα λόγια αυτά ή την εξέλιξη με τον Elon Musk στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.